Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω στον τόπο μου για το ελαιόλαδο. Λοιπόν, και αυτό που κάνουμε με την Όλιβερς είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια υπεραξία στο ελαιόλαδο. Λοιπόν, τώρα λίγα λόγια για μένα. Είμαι σε ένα διαγωνισμό ποιότητας από τους παλιότερους. Είμαι panel leader. Συνεργάζομαι με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Καρέμι Κωνσταντακόπουλου στον τομέα της αγροδιατροφής. Και είμαι και από τα μέλη της Όλιβερς, που με αυτή την ιδιότητα θα μιλήσω απόψε. Με την Όλιβερς τι κάνουμε, προσπαθούμε να δείξουμε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν είναι όλες οι πατάτες το ίδιο, δεν είναι όλα τα χοιρινά το ίδιο. Το ίδιο είναι και με το ελαιόλαδο. Δεν είναι ούτε λάδι. Λάδι είναι και αυτό που βάζουμε στο σώμα. Είναι ελαιόλαδο, παράγεται από την ελιά και δεν είναι όλα τα ελαιόλαδα το ίδιο. Και από ποιότητα, αλλά και από χαρακτηριστικά, γευστικά χαρακτηριστικά. Οπότε προσπαθούμε να δείξουμε ότι κάθε ποικιλία, να κάνω μια παρένθεση ότι στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 100 ποικιλίες, είναι τουλάχιστον 15 με 20 ποικιλίες που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, αλλά μόνο μία η κοροναϊκή κατέχει περίπου τα 2 τρίτα της παραγωγής και κατανάλωσης. Άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, μπορεί να έχουν αναδείξει και 1.000 ποικιλίες. Αυτά είναι κάποια εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ότι έχουμε προϊόντα τα οποία έχουν διαφορετικές, εννοώ τις ελαιές, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που έχουν διαφορετικές αντοχές, αλλά και γευστικά, ότι έχουμε διαφορετικά προϊόντα που μπορούμε να τα αναδείξουμε. Και κάθε τόπος έχει διαφορετικές ποικιλίες. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για τη Μεσσηνία, είναι γενικά για όλη την Ελλάδα αυτή η παρουσίαση. Οπότε, αυτό που κάνουμε με την Όλιβερς είναι ότι προβάλλουμε τη γαστρονομία του ελαιολάδου, τις ιδιαίτερες ποικιλίες και προσπαθούμε έτσι να αναπτύξουμε τον ελαιοτουρισμό αλλά και το branding των ελαιοκομικών προϊόντων. Εδώ είναι ένα αφιέρωμα που μας είχε κάνει το περιοδικό GEO, ένα γαλλικό περιοδικό. Εδώ είμαι με τον Παναγιώτη τον Παπανικολόπουλο, που είμαστε δύο από τα ιδρυτικά μέλη της Όλιβερς. Εδώ είναι ένα βραβείο που είχαμε πάρει από τα Tourism Awards, πάλι για τη δουλειά μας στη γαστρονομία του ελαιολάδου. Λοιπόν, στο ελαιόλαδο αυτό που κάνουμε είναι ότι ουσιαστικά αντιγράφουμε το κρασί. Όπως έχουμε διαφορετικά κρασιά για διαφορετικά φαγητά, το ίδιο ισχύει και για το ελαιόλαδο. Γιατί κάθε ελαιόλαδο, όπως και κάθε κρασί, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παλιότερα είχαμε την κλασική θεώρηση ότι τα λευκά κρασιά, παραδείγματος χάρη, πάνε με τα ψάρια, τα κόκκινα πάνε με το κρέας, τα ροζέ πάνε με τα γλυκά κτλ. Όμως είδαμε και στην πορεία ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορείς και με κάποια λευκά κρασιά να τα συνδυάσεις με κρέατα ή με κάποια κόκκινα κρασιά με ψάρια. Οπότε και για το ελαιόλαδο δεν ισχύει ότι έχουμε μια κλασική θεώρηση, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση. Τώρα στο κρασί η κουλτούρα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή ότι κάθε κρασί, κάθε ποικιλία έχει διαφορετικά ταιριάσματα και όχι μόνο αν είναι κόκκινο, λευκό ή ροζέ. Κάτι αντίστοιχο έχουμε αναδείξει και εμείς στην Όλιβερς. Λοιπόν, κάθε ελαιόλαδο, όπως σας είπα, έχει διαφορετικό αρωματικό προφίλ, και το οποίο εξαρτάται από την ποικιλία, την περιοχή, το τεροάρ μιλήσατε, το βαθμό ορίμασης και πολλούς άλλους παράγοντες. Τα ελαιόλαδα πάλι είναι σε τρεις κατηγορίες. Μιλάμε για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή κάποιο ελαιόλαδο το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στην παραγωγή και στο ελαιοτριβείο και στη συντήρηση, οπότε είναι ένα ελαιόλαδο το οποίο δεν έχει ελαττώματα. Αυτά είναι κάποια αρώματα και γεύσεις που μπορούμε να ανιχνεύσουμε στο ελαιόλαδο με μια πολύ μικρή εκπαίδευση. Δηλαδή, το ελαιόλαδο πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε ότι έχει αρώματα από κομμένο χορτάρι, από μπανάνα, από ντομάτα ή φύλλα ντομάτας, από αγκινάρα, από μήλο, από χαμομήλι.
από τροπικά φρούτα. Αυτό με μια πολύ μικρή εκπαίδευση σε καλά ελαιόλαδα είμαστε ικανοί να τα ανιχνεύσουμε. Η θεωρία, η κλασική θεωρία ήταν όπως και στο κρασί, ότι έχουμε τα έντονα. Τα έντονα συνδυάζονται με αυτές εδώ τις κατηγορίες των πιάτων. Έχουμε τα μεσαία που συνδυάζονται με αυτές τις κατηγορίες των πιάτων. Και έχουμε και τα ελαφρία, τα οποία συνδυάζονται με ένα ψάρι ή με ένα γλυκό ή με μια πράσινη σαλάτα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τα κρασιά, τα κόκκινα, τα λευκά και τα ροζέ. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι ας το ψάξουμε αυτό περισσότερο, σε συνεργασία με ΣΕΒ, με γευσηγνώστες, αλλά και σε πολλά σεμινάρια που έχουμε κάνει και σε σχολές, αλλά και σε φεστιβάλ. Και με αφορμή το βιβλίο αυτό, που είναι το Manual de Cata y Maridaje de la Aceite de Oliva, το οποίο είναι το πιο εξειδικευμένο πάνω στη γαστρονομία του ελαιολάδου και το οποίο ουσιαστικά ήταν η πηγή που χωρίζει τα ελαιόλαδα σε 6 κατηγορίες. Προσπαθήσαμε και το εφαρμόσαμε και στα ελληνικά ελαιόλαδα, οπότε και εμείς χωρίσαμε τα ελαιόλαδα σε 6 κατηγορίες σχετικά με τη γαστρονομία τους. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο και εδώ είμαι λίγο διαφορετικός πριν 10 χρόνια, με περισσότερα μαύρα μαλλιά από τη λευκά, με 2 από τους 3 συγγραφείς του βιβλίου. Λοιπόν, για να χωρίσουμε τα ελαιόλαδα, πήραμε 3 χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η εντάσει στο τα φρουτόδη, το πικρό και το πικάντικο, δηλαδή πόσο δυνατό άρωμα έχει και πόσο δυνατή γεύση, για να σας το πω πολύ, πολύ απλά. Αλλά πέρα από αυτό βάλαμε και άλλα στοιχεία, δηλαδή τις αρωματικές νότες, αν έχει πράσινα αρώματα, όπου πράσινο είναι το κομμένο χορτάρι, ας πούμε, ή αν έχει όρημα, που όρημα μπορεί να είναι κάποια τροπικά φρούτα ή μια όρημη μπανάνα, και τις φενόλες. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, καταλήξαμε σε 6 κατηγορίες, που είναι το απαλό, το αρμονικά γλυκό, το αρμονικά απαλό, το πολύπλοκα γλυκό και το πολύπλοκα ισορροπημένο, το πολύπλοκα πικρό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ αν πάρω ένα ελαιόλαδο και έχω, είτε το δοκιμάσω, είτε έχω μια ανάλυση σωστή που να μου λέει τα φρουτώδη του, τις εντάσεις του και τα αρώματά του, μπορώ αμέσως να πω αν αυτό ταιριάζει με ένα κόκκινο κρέας ή με ένα ψάρι, αν ταιριάζει με μια σαλάτα ντομάτα ή με μια σαλάτα πράσινη κτλ. Μπορώ μόνο από την περιγραφή, αν είναι σωστή, να έχω από την αρχή κάποια στοιχεία, τα οποία, όπως σας είπα, βέβαια, για το κάθε ελαιόλαδο, το κάθε ελαιόλαδο έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής 10 ελληνικές ποικιλίες. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε άλλες 10 και μετά να κάνουμε πάνω σε αυτά ένα βιβλίο με όλα αυτά. Αυτές οι 10 μπαίνουν στις 5 από τις 6 κατηγορίες, δηλαδή και είδαμε και αρμονικά γλυκό και πολύπλοκα πικρό και πολύπλοκα ισορροπημένο και αρμονικά απαλό, ανάλογα με την ποικιλία. Τώρα θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να μην σας κουράσω. Το μανάκι είναι ένα ελαιόλαδο το οποίο παράγεται κυρίως στην Κορυθία και στην Αργολίδα. Είναι ένα ελαιόλαδο το οποίο έχει πολύ έντονο φρουτώδες, αλλά δεν είναι πικρό. Δηλαδή έχει άρωμα, αλλά στο στόμα είναι πολύ ήπιο. Έχει δηλαδή ένα 5,5 με 6 φρουτώδες, ένα πικρό 3,5 με 4 και ένα πικάντικο 5 με 5,5. Αυτό λοιπόν έχει αρώματα από ντομάτα, από πράσινο μήλο, από καρύδι, από φρεσκοκομμένο γρασίδι και από μπαχαρικά. Αυτά είναι τα κύρια αρώματα. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ καλά με ένα κοτόπουλο, με κολοκύθα, με ψητά μανιτάρια, αν ραντίσουμε φρέσκα μαλακά τυριά, ταιριάζει πολύ καλά με όσπρια και με παγωτό βανίλια. Ξέρετε, είναι μια τάση, να μην βάζουμε μόνο σιρόπι στα παγωτά. Κάποιοι δοκιμάζουν στο τέλος και βάζουν ελαιόλαδο και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη τάση και στο Hollywood έχει πάει πολύ τελευταία, οπότε αν το ψάξετε και στο TikTok γίνεται ένας χαμός, αλλά δεν πάνε όλα τα ελαιόλαδα με όλα τα παγωτά. Εδώ είναι, φαίνεται, αν δείτε, το μανάκι είναι τέταρτο από το τέλος, ότι έχει πολύ χαμηλές φενόλες. Οι φενόλες είναι τα αντιοξειδωτικά του, γι' αυτό έχει χαμηλό πικρό και πικάντικο και είναι ένα ελαιόλαδο γενικά γλυκό, όπως σας είπα. Έχουμε
κάνει και τις άλλες ποικιλίες, θα τις περάσω πολύ γρήγορα. Η Χωραΐτικη, η Τσουνάτη, η Θρουμπολιά, η Μεγαρίτικη, η Λιανολιά, η Κοσερβολιά, η Μάκρης, η Κολοβή, η Χοντρολιά, η Χαλκιδικής. Όπως σας είπα, μπορεί να είναι ο πυρήνας της ομάδας λίγη, αλλά συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς συνεργάτες. Εδώ είναι με τους σεφ που έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής πάνω σε αυτό το project. Ξεκινάω πάνω με τους σεφ από την Καλαμάτα. Είναι η Αδαμαντία η Κωνσταντοπούλου, είναι ο Γιάννης Οκούμανης, είναι η Γιάννα Μπαλαφούτη. Μετά είναι σεφ οι οποίοι εξειδικεύονται περισσότερο στο ελαιόλαδο. Είναι ο Φάνης ο Μαϊκαντής που έχει το πανηγύρι στη Σαντορίνη. Είναι ο Βασίλης ο Λεωνίδου με την αυλή στην Κρήτη. Είναι ο Δημήτρης ο Τζιοβάρας στο Μακεδονία Παλάς, είναι η Ελπίδα η Μορφούλη, είναι ο Δημήτρης ο Καρατζαφέρης, ο οποίος ήταν σεφ, συνεργάζεται με το ΙΕΚ 360 και είναι η Μαρία, η Κλίμη νομίζω που έχει το εστιατόριο στα Γιάννενα, το μαγαζάκι που λέγαμε, και έχουμε βάλει στο παιχνίδι και τα κοκτέιλς, που και αυτά το κάθε κοκτέιλ χρειάζεται διαφορετικό ελαιόλαδο. Αυτός είναι ο μπάρμαν από το Speak Easy στην Αθήνα. Λοιπόν, τι άλλο θεωρούμε εμείς σημαντικό στην Olivers? Θεωρούμε, όπως και στα κρασιά, πολύ σημαντικό κάποιος καταναλωτής να πάρει ένα μπουκάλι και να ξέρει ότι απόψε θέλει να φάει ένα ψάρι, αν αυτό το κρασί ταιριάζει με ένα ψάρι, ή αν θέλει να φάει μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα, αν ταιριάζει με αυτό. Οπότε αυτό που ξεκινήσαμε, αυτό είναι το πρώτο που κάναμε, τώρα είμαστε πάνω από 10 μπουκάλια, με ελαιόλαδο εννοώ, 10 διαφορετικές brands. Γράφουμε τα κύρια ταιριάσματα, δηλαδή αυτό που σας είπα, ότι αυτό το συγκεκριμένο ελαιόλαδο, ας πούμε, πάει με κόκκινο κρέας ή με σούπες και δεν πάει με ψάρια. Η κορονέκη συνήθως δεν πάει με ψάρια, ειδικά αν τα ψάρια είναι φιλέτα και τα λοιπά. Συνήθως είναι πολύ έντονη για τα ψάρια, οπότε αυτό είναι κάτι που κάναμε, το έχουμε κάνει σε διαφορετικά brands που μας έχουν εμπιστευτεί. Αυτό είναι, κάπως έτσι βγαίνει πάνω στο μπουκάλι. Αυτό είναι ένα άλλο project με μια άλλη εταιρεία. Λοιπόν, κάνουμε και μελέτες, δηλαδή μας δίνουν ένα συγκεκριμένο ελαιόλαδο και ο άλλος θέλει να βάλει πάνω στο site, ας πούμε, τα ταιριάσματα του, όχι στο μπουκάλι, αλλά θέλει ο άλλος να μπει μέσα στο site, να σκανάρει το barcode, είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, να σκανάρει το barcode και να δει με τι ταιριάζει. Αυτό λοιπόν είναι ένα project που έχουμε κάνει με το σκουτάρι. Εδώ πάλι έχουμε κάνει ένα βιβλίο με συνταγές. Αυτός μας ζήτησε να έχει ένα βιβλίο, ένα άλλο ελαιόλαδο. Λοιπόν, κάτι άλλο που θεωρούμε πολύ σημαντικό είναι να δουλέψουμε μαζί με τα εστιατόρια για να κάνουμε λίστες, όπως είναι οι λίστες στο κρασίο, να κάνουμε λίστες ελαιολάδων. Αυτό είναι το πιο παλιό εστιατόριο που συνεργαζόμαστε, η Μαραθιά στην Τίνο. Δουλεύει συνήθως με ψάρια και ψάρια ορίμασης. Πηγαίνει το ψάρι και το δοκιμάζουμε διαφορετικά ελαιόλαδα και βλέπουν το πόσο διαφορετικό είναι το αποτέλεσμα. Θα το κάνουμε για τέταρτη χρονιά φέτος. Και εδώ φαίνεται πως πάει ένας σερβιτός εκπαιδευμένος, βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και τους δείχνει το προϊόν με διαφορετικά ελαιόλαδα και αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα. Κάνουμε εκπαιδεύσεις σε κάποιον που θέλει να στήσει τον ελαιοτουρισμό. Θέλει να στήσει ελαιοτουρισμό, αλλά δεν ξέρει με τι φαγητά να βάλει, ας πούμε. Εμείς εδώ είναι με ένα ελαιοτριβείο στην Κόρινθο. Τους κάναμε μια εκπαίδευση, μας βλέπετε με μάσκες, είναι στην εποχή του κορονοϊού. Και μετά πήγαν και το έστησαν πολύ ωραία. Ένα φανταστικό ελαιοτριβείο στην Κόρινθο που έχει και πάρα πολλούς επισκέπτες. Κάνουμε φυσικά εκδηλώσεις εξωστρέφειας, όπως σήμερα. Εδώ είναι μια πολύ, ίσως μεγαλύτερη που είχαμε κάνει με τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην Πάτρα, που είχαν πάρα πολλούς φοιτητές. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπε και ο κύριος Λαζάρος στην αρχή, η εκπαίδευση που παίρνουν οι ΣΕΦ δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.
Και ειδικά για το ελαιόλαδο που είναι το εθνικό μας προϊόν, νομίζω ότι θα έπρεπε να εμβαθύνουν περισσότερο στην εκπαίδευση του ελαιολάδου. Επίσης, αυτό που πιστεύουμε πάρα πολύ, όπως σας είπα, είναι η εξωστρέφεια, η συνεργασία. Είμαστε πολύ λίγοι, όσο και να το φωνάξουμε σε όσα φεστιβάλ και να πάμε, αν δεν βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και κάποιους εισαγωγικά celebrities, θέλετε να τους πείτε, influencers, οι οποίοι έχουν πιο δυνατή φωνή από μας, δεν θα βγει αυτό εκεί που θέλουμε. Εδώ είναι κάναμε μια διαδικτυακή εποχή στην εκπομπή της μια διαδικτυακή εκπομπή στην εποχή της καραντίνας και ένας φιλοξενούμενος που είχαμε ήταν ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, ο οποίος πρώτη φορά δοκίμαζε ελαιόλαδο με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα όταν το δοκίμασε και τον ρωτήσαμε, λέει αυτό δεν είναι το λάδι που έχω δοκιμάσει. Αυτό μου θυμίζει, επειδή πάω και παίζω ποδόσφαιρο, το γρασίδι στο ποδόσφαιρο που παίζω. Και πραγματικά στη συγκεκριμένη ποικιλία το κομμένο χόρτο, το γρασίδι, ήταν ένα κύριο χαρακτηριστικό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δυναμώσουμε όσο το δυνατόν τη φωνή μας. Εδώ είναι δεξιά μια άλλη εκπομπή που κάνουμε με τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, θέλω να κάνω μια θερμή παράκληση και να έρθω στα λόγια του κυρίου Λαζάρου που ακούσαμε στην αρχή, ότι τίποτα δεν πρέπει να χρεώνεται δωρεάν και τίποτα δεν πρέπει να βγαίνει έξω και να είναι άθλιο. Άθλιο αισθητικά, αλλά και παράνομο σαν νομοθεσία, γιατί υπάρχει νομοθεσία ότι αυτό είναι παράνομο. Οπότε μια θερμή παράκληση στον χώρο της εστίας να σταματήσουν τα μη τυποποιημένα λαδόξιδα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημα, εκτός του ότι είναι παράνομα. Λοιπόν, εδώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.